Παρόλο που για ένα πολύ σοβαρό λόγο δεν ήμουν χθες στην Οικονομική Επιτροπή και γι' αυτό πήρα να δώσουν κάποια διάσταση. Ως πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου της Οικονομικής Επιτροπής, σας δηλώνω και για αυτό το έργο, για το οποίο θεωρώ ότι έγινε ακόμα μια προσπάθεια να συκοφαντηθεί και η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, αλλά και το σύνολο των μελών που συμμετείχαν και ψήφισαν στη συγκεκριμένη Οικονομική Επιτροπή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως είπατε πολύ ορθά, το ατυχές γεγονός το οποίο είχε να κάνει με ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο έργο Κουμπίλα Λουλούδη και που δεν είχε να κάνει καθόλου με το έργο, αλλά με ένα μηχάνημα το οποίο ήταν απαραίτητο και χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία για να μπορέσει να γίνει αυτό το δύσκολο τεχνικά έργο. Θυμάστε τότε ότι με εντολή του Περιφερειάρχη αμέσως έγινε αυτοψία από τις υπηρεσίες μας για να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Επίσης θυμάστε ότι είχαμε κάνει άμεση δήλωση απευθυνόμενη στους πολίτες ότι για το έργο αυτό δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Πελοποννήσιος πολίτης. Τι έγινε χθες? Υπήρχε εισήγηση των τεχνικών μας υπηρεσιών, παρίσταται εκεί και ο προϊστάμενος, ο διευθυντής των τεχνικών μας υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, σχετικά με το αίτημα παράτασης από την εταιρεία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό το ατυχές γεγονός δημιούργησε προϋποθέσεις, όπου η εταιρεία έρχεται και λέει, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα για να ολοκληρώσω το έργο. Δεν είναι πρώτη φορά που δίνουμε παράταση. Η παράταση ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή αντιμετωπίστηκε, γιατί όλοι κατανοούμε ότι χρειάζεται ακόμα λίγος χρόνος. Δόθηκε παράταση λοιπόν μέχρι 31/12 του 2013 για να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο το οποίο θα δοθεί στους Πελοποννήσιους πολίτες. Έχει προκύψει ένα θέμα με το με αναθεώρηση, χωρίς αναθεώρηση. Απαντάμε ευθέως. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα επιβαρυνθεί. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δοθεί από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Ξεκάθαρο και δεν νομίζω ότι χωράει καμία απολύτως αμφισβήτηση και εύχομαι να μην αμφισβητηθεί αυτό. Δεύτερο, η αναθεώρηση, ξέρετε, πολλές φορές είναι αρνητική. Υπάρχουν έργα τα οποία με αναθεώρηση έρχεται αρνητικό ποσό και μειώνεται ο προϋπολογισμός του έργου. Τι σας λέω λοιπόν τώρα? Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει αναθεώρηση με θετικό πρόσημο, δεν υπάρχει περίπτωση να την πληρώσει ο προϋπολογισμός του έργου, να το πληρώσει η Περιφέρεια, να πληρωθούν με χρήματα του ΕΣΠΑ. Η αναθεώρηση, η θετική, θα είναι καθαρά θέμα που αφορά την εταιρεία. Ξέρετε, εμείς είμαστε με τους πολίτες. Και όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να ανακόψουν τη δυναμική μας με την κοινωνία, δεν θα το καταφέρουν. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν σε αναθεώρηση με θετικό πρόσημα, που σας λέω δεν είναι σίγουρη αυτή, θα έχει να κάνει με την Περιφέρεια ή θα έχει να κάνει με τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Το έργο μένει στον αρχικό προϋπολογισμό. Η μόνη παράταση που δίνεται έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που απαιτείται και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κατανοητό, ουδεμία επιβάρυνση θα υπάρχει. Είναι ρητή και κατηγορηματική η θέση μας. Θέλω όμως να αποκαταστήσω την αλήθεια σε αυτό που λέγεται, ότι τα έγγραφα έλεγαν ότι έπρεπε να είναι χωρίς αναθεώρηση. Σας λέω λοιπόν, το εισηγητικό προς την Οικονομική Επιτροπή από τον αρμόδιο υπηρεσιακό μας φορέα, που είναι οι τεχνικές μας υπηρεσίες, έλεγε πως πρέπει να γίνει με αναθεώρηση. Άρα, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και μία αποκάλυψη. Το έγγραφο που υπογράφει ο κύριος Στατούλης σχετικά με το έργο και είναι της Διαχειριστικής Αρχής, το λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι εάν προκύψει θετικό πρόσημο στην αναθεώρηση, αυτό είναι καθαρά ευθύνη της εταιρείας. Δεν αλλάζουμε θέση, είμαστε κατηγορηματικοί, ούτε ένα ευρώ για το έργο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο 2013, μέσα στην παράταση, θα ολοκληρωθεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Πελοποννήσου και όχι μόνο της Αρκαδίας και συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς να εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.